Βλέπουμε την εφαρμογή 2 αυτούσιο θέμα εξετάσεων του 2009. Δείξτε ότι η ακόλουθη γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη ψαζομένων. Διαβάζουμε α στη J, ένα πρώτο σύμβολο στη J, 0 στη J συν 1, ένα δεύτερο σύμβολο στη J συν 1, β στη 2J συν 2 για J μεγαλύτερο ίσο του 0. Θα αποδείξουμε ότι η γλώσσα αυτή δεν είναι ανεξάρτητη ψαζομένων. Όπως βλέπετε, είναι πάλι μια διαταραγμένη αναλογία. Έτσι, οπότε η συμβολοσυρά που θα διαλέξω εδώ θα επιλεχθεί εύκολα. Είναι η συμβολοσυρά α εις την π, 0 εις την π συν 1, β εις την 2π συν 2. Δεν σε ξενίζει ότι βλέπεις το J εκεί που συνήθως βλέπεις το Ν. Με τον ίδιο τρόπο διαβάζεται, έτσι, είναι σαν να σου λέγω ότι είναι η α εις την Ν, 0 εις την Ν συν 1, β εις την 2 Ν συν 2 με Ν μεγαλύτερο του 0. Να υπολογίσουμε το μήκος σύμφωνα με τη διατύπωση που έχουμε σε αυτό εδώ το λήμα. Το μήκος του S είναι ίσο με, προσθέτουμε τις εκθέσεις της συμβολοσυράς μας, π συν π συν 1 συν 2 π συν 2, άρα είναι π συν π συν 2 π είναι 4 π συν 3, το οποίο είναι μεγαλύτερο του π. Και συνεχίζουμε τώρα με τη σφραγίδα και πάμε να καταγράψουμε τις 5 περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να τύχουν. Οι αναλογίες είναι σκληρές γλώσσες σε γενικές γραμμές, και όταν λέω σκληρές γλώσσες δεν παρέχουν και μεγάλες ευελιξίες, και αυτό είναι καλό. Έτσι, όσο λιγότερη είναι η ευελιξία που σου παρέχεται για μια συμβολοσυρά να ανήκει στη γλώσσα, τόσο πιο δύσκολα, έτσι, θα κάνεις μια οριακή επιλογή συμβολοσυράς που θα σε βγάζει έξω σε κάθε περίπτωση. Πριν δηλαδή που είχαμε τα μεγαλύτερα ίσα, έτσι, σε κάποια σημεία πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά, έτσι, εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά, για το λόγο ότι σε όποια δύναμη και να υψώσει την πραγματικότητα θα διαταράσσεται αυτή η αναλογία η οποία μας διατυπώνεται. Οπότε λοιπόν έχουμε τις περιπτώσεις για το β και το χ που περιέχονται, έχουμε σε ποια δύναμη υψώνουμε σε κάθε μία περίπτωση και έχουμε τι προσταφαίρεση γίνεται και μία αιτιολογία, τα οποία τα γράφουμε όλα λεκτικά. Οι περιπτώσεις πάλι είναι 5, έτσι, δηλαδή να περιέχει μόνο α. Βλέπεις ότι αν οι δυνάμεις είναι τουλάχιστον π, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, έτσι, μόνο α. Είναι να περιέχει πρώτο και δεύτερο σύμβολο, δηλαδή α και 0. Είναι να περιέχει μόνο 0 η τρίτη περίπτωση. Είναι να περιέχει 0 και β η τέταρτη περίπτωση. Και είναι να περιέχει β η πέμπτη περίπτωση. Και εδώ τώρα στην πραγματικότητα, σε όποια δύναμη και να υψώσεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα υψώσω σε όλες τις περιπτώσεις το τετράγωνο, για να κάνω τη ζωή μου εύκολη. Και βεβαίως και στη μηδενική να ύψωνες παντού ή να κάνεις αναλλαγές, όλα εδώ νόμιμα, με την έννοια ότι η αναλογία η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και συγκεκριμένα θα τη συμβολήσουμε ως ν προς ν συν 1 προς 2 ν συν 2 διαδοχικά μεταξύ των συμβόλων α, 0 και β. Έτσι η εκθέτηση αντίστοιχη θα σπάει πάρα πολύ εύκολα με μια κατάλληλη αιτιολογία. Οπότε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση υψώνουμε στο τετράγωνο, προστίθενται, σημειώνουμε α, οπότε λοιπόν δεν ισχύει η αναλογία και επιλέγω μια αναλογία τον α είτε με τα 0 είτε με τα β. Έτσι το ίδιο κάνει γιατί σπάνε και οι δύο. Δεν ισχύει η αναλογία, λοιπόν θα σημειώσω ν προς ν συν 1, έτσι, τον α με τα 0. Οπότε λοιπόν η πρώτη περίπτωση έφυγε τετριμένα. Στη δεύτερη περίπτωση προστίθενται α και 0, προσέξτε. Οπότε όταν θα προστίθενται δύο σύμβολα, όπως είπαμε, χαλάει η αναλογία οποιοδήποτε από τα δύο με το τρίτο σύμβολο, έτσι. Οπότε εδώ θα τεκμηριώσουμε ότι αφού προσθέσαμε α και 0, δεν ισχύει η αναλογία, θα γράψω τον α με τα β, με τα τελευταία. Δεν ισχύει λοιπόν η αναλογία ν προς 2 ν συν 2 τον α με τα β. Τελείως νόμιμο να γράψει και την αναλογία των 0 με τα β. Τρίτη περίπτωση, να έχω μόνο μηδενικά. Στην περίπτωση αυτή, αφού προσθέσαμε, αφού υψώσαμε στο τετράγωνο, προστίθενται μηδενικά. Δεν ισχύει λοιπόν η αναλογία τόσο των 0 με τα α, όσο και των 0 με τα β. Θα γράψω εδώ πέρα ότι δεν ισχύει η αναλογία ν προς ν συν 1 τον α με τα 0. Έτσι, οπότε λοιπόν επιλέγουμε ένα από τα δύο και το καταγράφουμε. Τέταρτη περίπτωση, προστίθενται 0 και β. Προστίθενται λοιπόν, σημειώνω, 0 και β. Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η αναλογία με τον άλλο τώρα, ο οποίος έμεινε στάσιμος, γιατί προστίθηκαν και 0 και β, οπότε στάσιμα έμειναν τα α. Σημειώνω λοιπόν, δεν ισχύει η αναλογία ν προς ν συν 1, έτσι, τον α με τα 0. Επίσης μπορούμε να γράψουμε και την αναλογία των α με τα β. Στην τελευταία περίπτωση τώρα προστίθενται β,
Οπότε λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, χαλάει η αναλογία των α με τα β, χαλάει η αναλογία των 0 με τα β. Δεν ισχύει λοιπόν, σημειώνουμε, η αναλογία, να βάλουμε έτσι και για λόγους ποικιλίας, νη συν 1 προς 2 νη συν 2, των 0 με τα β. Οπότε λοιπόν, έτοιμο και αυτό εδώ, άτομο αποτελείμμα της άντλησης, συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητης φραζομένων.